Κύριε Περιφερειάρχα, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μίζωνα ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση. Βέβαια, πατρών πύργου, φανταζόμαστε και αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, πρέπει να μονοπόλησαν τη συνάντησή σας. Τέθησαν υπόψη του Υπουργού και όλων των αρμοδίων φορέων τα στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την πατρών πύργου, τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουμε πάρει εδώ και αρκετούς μήνες σχετικά με τα τεχνικά δελτία που στείλαμε στο Υπουργείο Υποδομών για την συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου εκ μέρους της περιφέρειας. Ήδη έχουμε στείλει ένα τεχνικό δελτίο, όπως ήδη ξέρετε, της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα συνδράμε με άλλα 15 εκατομμύρια για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Περιμένουμε την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος από το Υπουργείο. Ανάπτυξης ως εκ τούτου, ζήτησα και από τον Υπουργό να προσπαθήσει και αυτός προς την πίεση, προς την κυβέρνηση που συμμετέχει, για να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό το συγκεκριμένο κονδύλι και να προχωρήσουμε στις εργασίες συντήρησης ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, ως προς το κτηριακό, θέσαμε στη διάθεση και της αστυνομίας αλλά και του Υπουργείου τις υπηρεσίες μας και όλο μας το προσωπικό αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον για να βοηθήσουμε στο να τελειώσει επιτέλους το ζήτημα του κτηριακού στην Πάτρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που βγήκε από την όλη συζήτηση είναι ότι εντός του επόμενου διμήνου θα επαναληφθεί μια επίσκεψη του Υπουργού ή μια συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να έχουμε μπροστά μας μια σαφέστατη και πλέον δεσμευτική επιλογή σειρά επιλογών, όπως ο ίδιος είπε, που θα έχει να κάνει πλέον με το ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να αποκτήσει η αστυνομία μας το μέγαρο που της αξίζει και τους χώρους που αξίζουν για να εργάζονται οι αστυνομικοί μας. Έχω την αίσθηση ότι ήταν μια καλή συνάντηση. Βέβαια, τα σπουδαία είναι να φανούν στο τέλος. Για τους ελέγχους στα καταστήματα λόγω κορονοϊού. Δεν έγινε καμία τέτοια αναφορά. Δεν απασχόλησε την συγκεκριμένη συζήτηση αυτό. Αναφερθήκαμε περισσότερο και κυρίως από τις τεχνικές των κοινοβουλευτικών αλλά και των κοινωνικών άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις κτηριακές αλλά και με το ζήτημα της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού που σίγουρα υπάρχει ανάγκη σε όλες τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε.